θα συνομιλήσουμε τώρα με τον καθηγητή μεταδοτικών ασθενειών και ανοσίας του Ινστιτούτου Κύπρου και το Imperial College του Λονδίνου, Γιώργο Χριστοφίδη. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα. Λοιπόν, χθες και προχθές είχαν καταγραφεί 20 νέα κρούσματα, σήμερα 15, το σύνολο στα 750. Σε ποια φάση της πανδημίας θεωρείτε ότι βρισκόμαστε? Στην Κύπρο είναι ξεκάθαρο πως η διάδοση έχει πια συρρυκνωθεί πολύ, σε βαθμό που μπορούμε να ελπίζουμε σε σχεδόν εξάλληψη της λίμωξης σε αυτή την πρώτη φάση, αν και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το προβλέψουμε, ίσως και επικίνδυνο. Είναι θετικές όμως οι ενδείξεις. Είναι πάρα πολύ θετικές οι ενδείξεις. Τα αρχικά αποτελέσματα από επιδημιολογικές μελέτες που έχουμε κάνει στο Ινστιτούτο Κύπρου δείχνουν πως ο ρυθμός διάδοσης αυτή τη στιγμή, αυτός ο περίφημος αριθμός ρο που όλοι τον έχουμε μάθει πια, έχει συρρυκνωθεί από περίπου 2,3 που ήταν στην αρχή της επιδημίας σε περίπου 0,4 μετά την εφαρμογή των μέτρων. Σήμερα δηλαδή. Δηλαδή η πιθανότητα ένας ασθενής από τον ιό να τον μεταδώσει σε κάποιο άλλο άτομο είναι πια πολύ μικρή. Το ίδιο βλέπουμε και στην Ελλάδα, να σας πω, ότι από 2,6 στην αρχή της επιδημίας φτάσαμε περίπου στο 0,4-0,5. Αυτό που βλέπουμε στην Κύπρο είναι πως ο ρυθμός διάδοσης ήταν από την αρχή μικρός. Μικρότερος από άλλες χώρες, ίσως λόγω μικρότερης συγκέντρωσης του αστικού πληθυσμού. Ή λόγω και των αυστηρών μέτρων περιορισμού. Προφανώς. Εγώ αναφέρομαι όμως στην αρχή, πριν ακόμη. Πριν ληφθούν τα μέτρα. Ήταν μικρότερος από αυτό που βλέπουμε σε άλλες χώρες. Και αυτό έχει να κάνει, όπως σας είπα, με μικρότερες πόλεις, μη ανεπτυγμένο σύστημα μαζικής μεταφοράς, λιγότερες και μικρότερες κοινωνικο-πολιτισμικές συγκεντρώσεις κλπ. Το άλλο που βλέπουμε στην Κύπρο είναι ότι έχουμε αυτές τις ομάδες κρουσμάτων. Δηλαδή, σποραδικά, ένα άτομο μπορεί να το μεταδώσει σε πολλού ή περισσότερους. Έτσι, δεν υπάρχει μια διάδοση σε όλο τον πληθυσμό, αλλά υπάρχουν αυτές οι ομάδες. Να το κατανοήσουμε, γιατί δεν είναι το πρώτο κύμα και θα έρθουν και άλλα στη συνέχεια. Να. Και πρέπει να κατανοήσουν τι ακριβώς έχει γίνει στην περίπτωση. Ωστόσο, κύριε καθηγητά, έχει ανοίξει μια συζήτηση ως προς το πότε θα έρθουν τα περιοριστικά μέτρα και πότε θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα, αφού, όπως είπατε και εσείς, δείχνουν τα πράγματα να είναι καλύτερα. Ήδη η κυβέρνηση δημιούργησε το δικό της πλάνο. Αρχές Μαΐου θα ανοίξουν οι πρώτες επιχειρήσεις που είναι κέρδιας σημασίας. Ποια είναι η δική σας προσέγγιση? Προφανώς η πολιτεία και οι ομάδες που βοηθούν την πολιτεία να κάνει αυτές τις αναλύσεις έχουν τα δεδομένα για να μιλήσουν, να δουν πότε πρέπει να έρθουν τα μέτρα. Δεν πρέπει να έρθουν νωρίς και αυτό το γνωρίζουμε πια όλοι. Πρέπει να επιμείνουμε στα μέτρα. Αν μας ξεφύγουν κάποια κρούσματα και έρθουν τα μέτρα όχι σταδιακά αλλά όλα μαζικά, μπορούμε να ξεφύγει ξανά η κατάσταση και να φτάσουμε εκεί που είμαστε στην αρχή. Και πάλι τα ανάπαλοι, ξανά από την αρχή. Ναι, ακριβώς επειδή αναμένονται και άλλα κύματα του ιού, όπως αναφέρουν αρκετοί επιστήμονες, θεωρείτε πως υπάρχει ενδεχόμενο και για αλλεπάλληλα lockdown? Ναι. Αυτό που καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι το συμπέρασμα που έχουμε όλοι εξάγει είναι ότι μας ξέφυγε, έχει διαδοθεί πολύ σε όλο τον κόσμο και είναι πολύ δύσκολο πια, δεν υπάρχει πια επιστροφή ουσιαστικά. Είναι ένας ιός που έχει μπει στην κοινωνία και θα παραμείνει εκεί. Δεν μπορούμε να τον εξαλείψουμε τελείως. Γι' αυτό το λόγο, κύριε καθηγητά, ακούγεται και πολύ έντονα τις τελευταίες ημέρες η θέση πως πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτό τον ιό, αφού θα μας απασχολήσει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι σημαίνει για εσάς αυτό και τι να περιμένουμε σε βάθος χρόνου? Ναι, πρέπει να μάθουμε να ζούμε με αυτόν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να αναλύσουμε πολύ προσεκτικά, χρειάζεται πολλές επιστημονικές μελέτες τώρα, του τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Τι έχει κάνει αυτός ο ιός και αν είναι τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει. Για παράδειγμα, να σας πω κάποια μικρά παραδείγματα. Το σύστημα υγείας δεν ήταν προετοιμασμένο. Δεν ήταν έτοιμο. Και δεν θα είναι έτοιμο αν δεν αλλάξουμε κάτι. Πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Δηλαδή, τι προτείνετε? Αυτό θα το εκτιμήσει η πολιτεία πως πρέπει να αλλάξει. Τα συστήματα υγείας όμως, όλη η ιστορία των lockdowns έχει γίνει λόγω των προβλέψεων ότι τα συστήματα υγείας δεν θα μπορούσαν να αντέξουν. Θεωρείτε πως αν μπορούσαν να αντέξουν, δηλαδή τα συστήματα υγείας, πιθανόν να μην χρειαζόταν ένα lockdown, να μπορούσε να αποφευχθεί?
θα μπορούσε να μην χρειαζόταν σε αυτό το βαθμό. Προφανώς δεν μπορούμε να ζήσουμε με αυτά τα lockdowns. Όπως έχετε πει, αυτό που προβλέπουμε τώρα είναι ότι είτε θα πάμε σε ένα μεγάλο, και μιλάω παγκόσμια τώρα, δεν μιλάω για την Κύπρο, στην Κύπρο όπως έχουμε πει έχουμε φτάσει σε πολύ χαμηλά σημεία, ή θα πάμε σε ένα πολύ διαρκές lockdown μέχρι ότου υπάρχει ένα εμβόλιο, για να τον καταστήλουμε όσο μπορούμε περισσότερα, ή θα πηγαίνουμε σε αλλεπάλληλες χαλαρώσεις και ξανά τα μέτρα, σε lockdowns ξανά. Χαλάρωση, ούτως ώστε η οικονομία να τρέξει και ξανά μέτρα. Αυτά πρέπει να τα μελετήσουμε πολύ προσεκτικά. Αντέχει η οικονομία μας σε αυτά τα lockdowns? Αντέχει η κοινωνία μας τέτοια lockdowns? Πρέπει να κατανοήσουμε τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Πρέπει να κατανοήσουμε πόσο αντέχει η οικονομία. Πρέπει να κατανοήσουμε πόσο αντέχουν τα συστήματα υγείας. Ναι. Και αφού κάνατε αναφορά στο θέμα της θεραπείας και του εμβολίου, έχετε ασχοληθεί με την ελονοσία, η μετάδοση της οποίας δεν μπορεί να σταματήσει με φαρμακευτικές παρεμβάσεις, αλλά μόνο αν χτυπηθεί στη ρίζα της. Ισχύει το ίδιο και για τον κορονοϊό, γιατί είδαμε ότι γίνεται χορήγηση κάποιων φαρμάκων, αλλά αναμένουμε φυσικά και το εμβόλιο. Ναι, ας αρχίσουμε από τα φάρμακα. Η χορήγηση των φαρμάκων είναι φυσικά πάρα πολύ θεμητή και πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε καινούργια φάρμακα. Ίσως θα προλάβουμε σίγουρα πολλές το χάσιμο πολλών ζώων. Θα ελαφρυνθούν η πίεση στα συστήματα υγείας, γιατί οι ασθενείς δεν θα μπαίνουν πια σε συντηρητικές. Όμως τα φάρμακα αυτά και στο επόμενο μικρό χρονικό διάστημα δεν θα διατίθενται για πρόληψη. Θα είναι αφού κάποιος έχει επιβεβαιωμένα την ασθένεια και είναι στο νοσοκομείο, τότε θα του χορηγείται η φαρμακευτική αγωγή. Αυτό σημαίνει όμως ότι έχει ήδη μολύνει και άλλους συνανθρώπους μας. Αυτό σημαίνει ότι η διάδοση δεν συνεχίζει με τα φάρμακα, δεν σταματάει, και αυτό είναι που μάθαμε από τέτοιες άλλες λοιμώδεις ασθένειες όπως η ελονοσία. Δεν σταματάει η διάδοση τέτοιων μεγάλων προκλήσεων, τέτοιων παθογόνων με φαρμακευτική αγωγή. Άρα επιστροφή στην κανονικότητα μόνο με το εμβόλιο? Όχι, δεν θα έλεγα αυτό. Θα έλεγα αυτό που είχα πει προηγουμένως, ότι πρέπει να αναλύσουμε πολύ προσεκτικά τι θα γίνει, τι έχει γίνει, να δούμε, να προβλέψουμε τι θα γίνει αν είναι έτσι ή αλλιώς, και να μπούμε σε μια περίπου κανονικότητα. Ας μην ξεγελιόμαστε, δεν θα μπούμε στην ίδια κανονικότητα που ήμασταν πριν. Αυτό είναι πολύ βασικό και πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι. Να. Ζούμε μια νέα πραγματικότητα. Η πραγματικότητα μας ακριβώς θα είναι διαφορετική. Όταν ξεφύγουμε από αυτό με το καλό ή όταν ξεφύγουμε από αυτό το πρώτο κύμα, θα ζούμε σε μια διαφορετική πραγματικότητα. Και αυτό πρέπει να το κατανοήσουμε όλοι. Πρέπει να προσαρμοστούμε σε αυτό, να μπούμε σε μια καινούργια πραγματικότητα, σε μια καινούργια κανονικότητα και να επιμείνουμε στην εξεύρεση εμβολίου. Πώς αποτιμάτε τις επιστημονικές μελέτες για το εμβόλιο που έχουν γίνει μέχρι στιγμής? Γίνονται πολλές μελέτες για το εμβόλιο αυτή τη στιγμή. Γίνονται μεγάλες δοκιμές, κλινικές δοκιμές. Πρέπει να περιμένουμε τα αποτελέσματα να τα δούμε. Δεν θα ήρθουν γρήγορα. Κάποιοι έχουν μιλήσει για κάποιους μήνες. Δεν θα είναι μήνες. Από δική μου πείρα, αυτό λέω, αν και γίνονται πολύ γρήγορα οι μελέτες τώρα αυτές, θα είναι ίσως το λιγότερο, θα είναι 12 μήνες. Σε ένα χρόνο. Σε ένα χρόνο. Μέχρι τότε θα πρέπει να ξεπεράσουμε άλλα ένα-δύο κύματα. Ελπίζω όχι τόσο μεγάλα, γιατί ξέρουμε πια ποιος είναι αυτός ο ιός και φαντάζομαι με τις μελέτες που θα γίνουν θα ξέρουμε περισσότερα πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά ας επιμείνουμε θα επιμείνουμε σε αυτές τις αυτά μέτρα, σε αυτόν τον αποκλεισμό που θα έχουμε και στην καινούργια πραγματικότητα μέχρι να έρθει ένα εμβόλιο. Μάλιστα. Και αν είναι καλό το εμβόλιο, ας μην προϋδιαθέτουμε. Πολλά εμβόλια έχουν δοκιμαστεί, δεν είναι αποδοτικά. Ναι. Θα πρέπει να εγκριθεί και να δούμε ό,τι λειτουργεί και μετά να χορηγηθεί μαζικά. Και σε ποιο βαθμό θα λειτουργεί, μετά να χορηγηθεί μαζικά, δεν θα μπορούν να γίνουν πολύ μεγάλες δόσεις. Πρέπει να ξέρουμε σε ποιο πληθυσμό, ομάδες του πληθυσμού θα το χορηγήσουμε πρώτα. Γι' αυτό η κάθε χώρα, είναι αυτό που λέω πάντα, δεν κάνουν το ίδιο κουστούμι, δεν κάνει σε όλους. Να. Η κάθε χώρα πρέπει να ράψει το δικό της κουστούμι. Και αυτό πρέπει να κάνει και η Κύπρος αυτή τη στιγμή. Να κατανοήσει τι έχει γίνει, τι πρέπει να γίνει και να βρει τα δικά της, τις δικές της μεθόδους να το κάνει. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ.